Κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Ο κύριος Παναγιώτης Νίκας, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκα, καλημέρα σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο διεξοδικό στο ζήτημα. Η επικοινωνία που είχα πριν από 10 λεπτά με τον κύριο Καρδελιά διεκόπη πάνω που μου έλεγε ότι είναι ιδιωτικά τα δάση. Ήμουν έτοιμος να του πω και δεν με ενδιαφέρει το καθεστώς των δασών, είτε είναι κρατική περιουσία είτε είναι ιδιωτική περιουσία. Το δάσος πρέπει να είναι καθαρό. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε? Απολύτως. Ωραία. Για τη συγκεκριμένη περιοχή, ναι, να το εξειδικεύσω, ναι, πριν από όχι πολλά χρόνια δραστηριοποιούνται εκεί εκατοντάδες άνθρωποι, ήταν ο κύριος πόρος. Είχαμε παραγωγή 60.000 περίπου τόνων ρετσίνας, εξαγωγές πάρα πολύ μεγάλες, ναι, από την περιοχή. Ναι. Καταλήφθηκε στην ρετσίνη, μου είπατε, ρετσίνη. Ναι. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Κολοφόνιο και ναι, λοιπά, ναι, 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 κατράμι, τα ξέρετε όλα αυτά. Καταλήφθηκε η συγκεκριμένη δραστηριότητα και αυτή είναι η έννοια του ιδιωτικού δάσου. Δηλαδή, χτίματα εκεί με μία έννοια. Το αποτέλεσμα είναι ότι το κράτος δεν έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει. Το κράτος ή περιφέρεια δηλαδή. Με συγχωρείτε. Το κράτος δεν είναι κράτος, είναι περιφέρεια. Είναι περιφέρεια κράτος, εννοείται. Η περιφέρεια δεν έκανε αυτά που πρέπει να κάνει. Προφανώς είναι μια έκφραση του κράτους και περιφέρεια. Ναι. Αλλά για να κόψουμε ένα δέντρο μέσα από ένα υδατόρεμα, για να διευκολύνουμε τη ροή του νερού. Μην μου πείτε πάλι δασική υπηρεσία, έλεος. Μην μου πείτε δασική υπηρεσία, δεν το αντέχω να το ακούω. Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, υπάρχει πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση. Όχι, όχι, πείτε μου μισό λεπτό, γιατί σας πρόλαβα. Είναι η δασική υπηρεσία το εμπόδιο. Ναι, ναι. Ναι. Η δασική υπηρεσία είναι πρόβλημα πράγματι. Πόσο όμως πια, πόσο κύριε Νίκα. Κύριε Νίκα, να σας πω κάτι. Ξεκίνησα τη δημοσιογραφική μου εργασία, καριέρα, πριν από πολλά χρόνια. Πολλά, πάνω από 30 πια δημοσιογραφώ. Κάθε καλοκαίρι έτρεχα σε φωτιές. Έχω παρακολουθήσει 4-5 διακομματικές επιτροπές μετά από μεγάλες καταστροφές στο λεκαλοπέδιο. Και είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο να μας ταλαιπωρεί η δασική υπηρεσία. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα σας πω τη βασική αιτία, αλλά γι' αυτό θυμόσαστε την κόντρα που είχε γίνει όταν μεταφέρθηκε η δραστηριότητα της λυσίματος των φωτιών από τη δασική υπηρεσία στο πυροσβεστικό σώμα. Η βασική αιτία, κύριε Πορτοσάλτε, είναι η εγκατάλειψη της πέθου, πρέπει να ξέρετε. Όλα τα χωράφια αυτή τη στιγμή έχουν ένα μέτρο γαλαμιές. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Γι' αυτό όταν πιάσει φωτιά δεν μπορεί να ελεγχθεί. Παλιότερα, εγώ είμαι αρκετά μεγάλος πια, παλιότερα θυμάμαι, τα χτήματα ήταν καθαρισμένα, υπήρχαν κοπάδια στα χτήματα, υπήρχε κόσμο στην ύπαιθρο και να έπαιρνε φωτιά, δεν είχαμε τα μέσα τα σημερινά πριν 30-40 χρόνια και να έπαιρνε μια φωτιά ελέγχονταν. Σήμερα τα χτήματα είναι καθαρισμένα. Η ύπαιθρος είναι εγκαταλειμμένη. Και αν θέλουμε να ελεγχθεί η κατάσταση το καλοκαίρι με τις φωτιές, πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό πρόγραμμα υποστήριξης της υπαίθρου. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Όσα αεροπλάνα και να έχουμε, ναι, ό,τι μέσα και να έχουμε, ό,τι σχεδιασμό και να έχουμε, όταν ο εθνικός χώρος, η ύπαιθρο είναι καταργημένη, θα έχουμε. Μου λένε κάποιοι φίλοι, ρώτα για τις προηγούμενες μέρες, τι γίνεται με τους δασικούς δρόμους. Μπορούν. Γιατί δεν οργανώθηκε τουλάχιστον να κοπούν τα δασικοί δρόμοι? Έχω φωτογραφίες που είναι γεμάτο ξερόκλαδα το κομμάτι εκείνο. Θα σας πω γι' αυτό. Δίνουμε χρήματα στην πυροσβεστική υπηρεσία για να αγοράζει ό,τι θέλει. Από λάστιχα μέχρι drone. Ναι. Και drone του επίπεδου των 20.000 ευρώ. Οτιδήποτε μας ζητήσουν. Δίνουμε χρήματα στους εθελοντές. Παρακαλούμε να πάμε σε προγραμματικές συμβάσεις για τα δάση, διότι δεν έχουμε ευθύνη. Παρακαλώ εγώ. Για να μπορέσω να καθαρίσω του δασικού δρόμου. Γιατί δεν φαίνεται, γιατί δεν καλείτε τον ιδιωτικό τομέα με ονοματεπώνυμο να ξέρουμε ότι θα έρθει η εταιρεία ΧΥΠΣΙΖ με ονομαστικά να ξέρω για ποιο, γιατί σας το λέω αυτό. Για να ξέρουμε ποιος πήρε τη δουλειά στο κομμάτι και δεν την έκανε ή την έκανε τέλεια. Να του πούμε μπράβο ή να του πούμε αϊ χάσου, μας πήρες τα λεφτά μας και δεν έκανες δουλειά. Γιατί δεν το κάνετε, τι φοβόσαστε? Πρέπει με τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να γίνει ένας εθνικός ανασχεδιασμός. Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Διαθέτουμε όσα μας πούνε. Ό,τι χρήματα θέλουν και
Εσείς ως περιφέρεια, γιατί δεν καλέσατε ιδιώτες στο κομμάτι της περιφέρειας, αφήστε το εθνικό σχέδιο. Πες ότι δεν τα βρίσκουμε. Εσείς ως περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, στο κομμάτι της Πελοποννήσου και των δασών σας, ιδιωτικών ή δημοσίων ή κρατικών περιουσιών εννοώ, γιατί δεν καλείτε ιδιώτες να έρθουν να καθαρίσουν το δάσος, ανακοινώνοντας τον τύπο ποιες είναι οι επιχειρήσεις που ανέλαβαν τη δουλειά. Κάντε το μια φορά. Ακούστε, να δούμε, προσέξτε, κάντε το μια φορά, να δούμε, πιάνει τίποτα ο ιδιωτικός τομέας ή και αυτός είναι μπάχαλο όπως το κράτος. Να το δούμε, κοιτάξτε, βρε παιδί μου, να κάνουμε σύγκριση. Θα σας πω έτσι, χωρίς σοβαρό κράτος δεν έχουμε και δυναμικό και σοβαρό. Ναι, το είδα και το σοβαρό κράτος, κάηκαν 50.000 στρέμματα, κύριε Νίκα, ποιο σοβαρό κράτος, τι μου λέτε τώρα. Ποιο σοβαρό κράτος, ποια σοβαρή περιφέρεια, φύγανε 50.000 στρέμματα, δάσους. Τι μου λέτε, ποια σοβαρότητα. Καλά κάνετε και τα λέτε, αλλά να γνωρίσετε το τι κάνουμε, ό,τι μπορούμε με τα προβλήματα που υπάρχουν, με τα λάθη τα οποία υπάρχουν. Δεν μου απαντάτε στην ερώτηση, γιατί δεν προκυρήσετε διαγωνισμό να έρθουν ιδιώτες να το καθαρίσουν. Γιατί. Δεν μπορούμε. Γιατί. Είναι ιδιοκτησία που δεν μας ανήκει. Τι θα πει αυτό, ιδιοκτησία. Ωραία, βάλτε να τον καθαρίσει ο ιδιοκτήτης. Χρεώστε το να το καθαρίσει. Να βάλουμε το κράτος να το καθαρίσει. Όχι, όχι, να πληρώσει. Αν εγώ έχω ιδιωτικό δάσος, πορτοσάλτε, που δεν έχω, αλλά πες ότι έχω. Πες ότι έχω. Θα με καλέσει εμένα η περιφέρεια και θα μου πει, κύριε Πορτοσάλτε, έχεις τόσα στρέμματα. Τόσο επί τόσο ίσον τόσο. Πλήρωσε να καθαρίσει. Γιατί πρέπει να είναι καθαρό. Το κράτος το θέλω να βάζει. Αναλαμβάνομαι. Διαβάσετε και στον τύπο, η υγρασία είναι υψηλή, δεν περιμέναμε να είχαμε αυτό το γεγονός τώρα. Περιμέναμε μετά από την πρώτη μηνύα, γι' αυτό και δεν είχε προμηθευτεί και η χώρα, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα κλπ. Τα ξέρω όλα αυτά. Αναλαμβάνομαι να μας καλέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος άλλο το πρωί, στο οποίο ανήκουν τα δάση και έχει την ευθύνη. Αναλαμβάνομαι να παρέμβομαι αμέσως με το που θα υπάρξει θεσμική ρύθμιση. Τι θεσμική ρύθμιση θέλετε, δεν έχει περιφέρεια θεσμική ρύθμιση. Όχι. Δεν έχει. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε δικαίωμα, κύριε Πορτοσάλτε. Πρέπει να νομοθετηθεί. Μισό λεπτό. Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε η περιφέρεια να καθαρίσει ιδιωτικό δάσος. Αυτό μου λέτε. Τι μου λέτε, δεν καταλαβαίνω. Για να μπορούμε να μπούμε μέσα στο δάσος. Ναι. Είτε είναι ιδιωτικό είτε είναι δημόσιο. Ξέρετε στο παρελθόν. Στο παρελθόν, όταν καθάριζε, δήμαρχο πήγα και καθάρισα κάποια οικόπεδα και κάποια χτήματα, τα οποία είχαν και έστω από λογαριασμό μέσα στις ιδιοκτήτες μέσω της πληροφορικής υπηρεσίας. Είχαμε προβλήματα με τα δικαστήρια, διότι κάτι είχαν μες στο χτήμα, κάτι είχαν και χάθηκε. Κάποιο πηγάδι υπήρχε και το χαλάσαμε και το ένα και το άλλο. Δηλαδή μου λέτε ότι στο δάσος, είτε κρατικό είτε ιδιωτικό, μπαίνει μόνο η δασική υπηρεσία. Μπαίνει η δασική υπηρεσία μόνο. Η οποία και αφήνει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, η οποία και αφήνει τα ξερόκλαδα να είναι προς άναμα. Αυτό μου λέτε. Μα τι μου λέτε τώρα, γεμάτη εκάλλη και τα ξερόκλαδα είναι. Το ξέρω τι είναι. Εγώ τώρα μιλάω για το δικό σας κομμάτι. Ναι, ξέρω τι είναι η εκάλλη και η ερυθρέα. Ακούστε. Να ξεκαθαριστεί το θεσμικό καθεστώς. Να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι. Το ζητάμε μόνιμα. Μάλιστα. Και να έχουμε την ευθύνη. Σε αυτή τη χώρα της ανευθυνότητας που είναι όλοι. Δηλαδή μετά από 50 χρόνια που έχει καταστραφεί το σύμπαν, εμείς τώρα ξανασυζητάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.